Γεια σας παλικάρια! Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο γιατί θα απαντήσουμε σε πολλά ερωτήματα που έχουμε που μας δημιουργούν και το δίλημα της αγοράς. Πριόνο κορδέλα ή δίσκο πάγκου. Σαφέστατα η πριόνο κορδέλα έχει ακριβείας σκοπές, είναι πολύ πιο οικονομική στην αντικατάσταση του κομματιού που είναι τη λάμα, που είναι το υπεύθυνο κομμάτι για να κάνουμε τις σκοπές μας. Κάνει κοπές ακριβείας, αθόρυβες, καθαρές, χωρίς κατάλοιπα, τα οποία είναι βλαβερά στην υγεία μας. Το επόμενο εργαλείο είναι ο δίσκος πάγκου, δίσκος κοπής πάγκου, με τη μέγενή του, με τα κόλπα του, όπως τα έχουμε δει πολύ, το οποίο όμως δεν συνιστώ σε καμία περίπτωση εγώ, σαν Σπύρος, με τους συμβατικούς δίσκους, παραδείγματος χάρη σαν αυτόν, με το μαύρο δίσκο το μεγάλο που κάνουμε τις κοπές. Αυτός έχει το κακό ελάττωμα ότι όταν πάει να κόψεις μπορεί να παρασύρεται κατά τη στην κοπή πάνω. Δεν κάνει ποτέ για μένα ακριβείας κοπές. Τουλάχιστον ακριβείας, μπορεί κάποιος να νομίζει ότι επειδή εφάπτεται κάπως η γωνιά είναι καλή. Μιλάμε για ακριβείας κοπές. Αυτό το εξασφαλίζει ο δίσκος, ο λεγόμενος στην αγορά διαμαντέ δίσκος. Δεν είναι διαμαντέ, δεν λέγονται έτσι. Έχει μείνει στην ιστορία από το διαμάντι που φέρανε παλιότερα κατοικοπτικά. Εδώ είναι κράματα, είναι το λεγόμενο κράμα TCG, το οποίο είναι εξαιρετικής αντοχής γιατί συνεχώς η επιστήμη σε αυτά προχωράει. Με τα λεγόμενα βίντια. Είναι κολλητά σκληρά μέταλλα πάνω σε ένα δίσκο και όλα μαζί συνεργάζονται και κάνουν την κοπή μας. Το μειονέκτημα θα έλεγα σε αυτό το εργαλείο, το οποίο αν προσέξεις βέβαια εξανεμίζεται, είναι ότι η αντικατάσταση του δίσκου πολλές φορές ξεπερνά και την αγορά του εργαλείου. Σε μια όποια μάρκα φθηνή. Φυσικά έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι αν προσέξεις, οι κοπές είναι πάρα πολλές. Μηδενίζουν εντός εισαγωγικών αυτό το κόστος αγοράς της αλλαγής του δίσκου. Ο δίσκος μπορεί να ξανατροχιστεί έως και δύο φορές, έως και τρεις φορές ανάλογα τη ζημιά που έχει πάθει, αλλά θα σας συνιστούσα παιδιά, κανείς με ελεύθερο χέρι. Σε εξειδικευμένο συνεργείο που κάνει αυτή τη δουλειά τα κονίσματα, γιατί έχουν συγκεκριμένες γωνίες κοπής, για να έχουν άρτιο αποτέλεσμα. Και αυτό μακραίνει τη ζωή του δίσκου για την επόμενη χρήση. Πάμε να δούμε από κοντά το συγκεκριμένο εργαλείο, να δούμε τα πλεονεκτήματά του και τα λέμε σε λίγο. Όπως κάνουμε πάντα σε κάθε παρουσίαση του εργαλείου, κοιτάμε τον εξωτερικό, την εκτύπωση στο κουτί που περιέχεται και στη συσκευασία που έρχεται στα χέρια μας. Το έχουμε μάθει πλέον το κόλπο. Τα παραθυράκια τα οποία είναι του διεθνή χαρακτήρα και τα οποία με ένα σχεδιάκι απάνω μας βοηθά να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό που πάμε να αγοράσουμε. Είναι 2000 Watt. Εμπειρικά θα καταλάβετε, πολλοί φίλοι, ότι αυτά είναι αρκετά Watt για την συγκεκριμένη μηχανή. Είναι δυνατό εργαλείο. Δηλαδή ένα εργαλείο τέτοιο των 800 Watt εγώ δεν θα το παίρνα καθόλου, παράδειγμα. Έχει 1500 στροφές λόγω του ότι είναι διαμαντόδισκος. Διαμαντόδισκο, είπαμε, δεν είναι. Το ονομάζουμε εμείς για να καταλάβουμε τον τρόπο μάλλον του δίσκου που φέρει πάνω. Είναι 22 κιλά το βάρος του, αρκετά βαρύ εργαλείο. Είναι Vidia Blade, είναι με τα βίντια που λέγαμε ο δίσκος, με τις διαστάσεις του. Το κωδικό του, Professional Line, είναι επαγγελματική γραμμή. Οι ικανότητες της κοπής είναι σε γωνία 12-12, 120-120 χιλιοστά πρέπει να μιλάμε όταν μιλάμε για τα μέταλλα. Η ικανότητα κοπής σε τετράγωνο σχέδιο είναι 120-120 πάλι. Μασίφ στρογγυλό ράβδο είναι στα 130 μιμή και σε παραλληλόγραμμο είτε στα ζαριστό είτε μασιφάκι οτιδήποτε η μέγιστη ικανότητα είναι 95x180. Είναι αρκετές οι διαστάσεις, είναι αρκετά δυνατές. Εδώ στερεί λίγο η κορδέλα, αν και εφόσον όμως δεν έχουμε να κάνουμε τέτοιες δουλειές πάλι καλά είναι. Εδώ δείχνει κάποια μικρά πλεονεκτήματα και διευκρινήσεις. 355x2 είναι η διατομή της τρύπας που εδράζει πάνω στο μηχάνημα, το δίσκος μας. Και εδώ δείχνει κάποια πλεονεκτήματα που έχει το συγκεκριμένο εργαλείο. Έχει το quick, open quick close της Μέγενης. Πάμε να τα δούμε αυτά από κοντά, ανοίγοντας πλέον το εργαλείο μας. Το εργαλείο, βγάζοντας το από το κουτί του, βλέπουμε ότι έχει την ίδια τη συσκευή μέσα, η οποία είναι κάπως ογκώδη. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Έχει τις οδηγίες και το δελτίο εγγύησης που νομίζω δεν χρειάζεται εμείς να το στέλνουμε αυτό. Οι οδηγίες εδώ σε αυτές τις μηχανές πιο πολύ επικεντρώνονται στην ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι κάτι πολύ σοβαρό το οποίο δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με επιπολαιότητα. Τα εργαλεία αυτά
πρέπει να είσαι εντελώς νυμφάλιος όταν τα δουλεύεις, δεν συγχωρούν λάθος, πρέπει να είναι ένας βασικός παράγοντας πάνω απ' όλα το ατύχημα που πρέπει να αποφύγουμε, και το επόμενο είναι τη διάρκεια ζωής του δίσκου. Πρέπει αυτό που θα κόψεις να είναι καλά δεμένο στη μέγενή του. Αν δεν είναι καλά στη μέγενη και για κάποιο λόγο σκοτσάρει και κόψει στραβά ο δίσκος, το λιγότερο απ' όλα, σας λέω με κόκκινα μεγάλα γράμματα, είναι το ατύχημα. Αν έχουμε αποφύγει το ατύχημα, είναι 99% ότι ο δίσκος έχει υποστεί όποια βλάβη είναι αυτή. Είτε σοβαρή που θέλει αντικατάσταση, είτε κάποια δόντια να σπάσουν. Γενικότερα, αν ο δίσκος αυτός για κάποιο λόγο κόψει κάτι και κάποια δόντια χαλάσουν, δεν προλάβουν όλα, το σημαντικό κομμάτι είναι ότι ο δίσκος δεν θα κόβει σωστά. Πρέπει να είναι όλα στην ίδια κατηγορία τα δόντια του. Ή να αντικατασταθούν, ή αν δεν συμφέρει, να αντικατασταθεί όλος ο δίσκος. Εξόψεως λοιπόν το μηχάνημα μας είναι αυτό, με τις οδηγίες που είπαμε ασφάλειας. Θέλει πολύ σταθερό χέρι, θέλει να είμαστε σίγουροι αφού κατέβει, αφού πιέσουμε τη λαβή και ξεκινήσει να γυρίζει ο τροχός, να είναι πάντα στον αέρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και στην προφύλαξη του δίσκου μας, πέρα της ασφάλειας. Κατά τα άλλα, σαν λειτουργία είναι πολύ εύκολο. Κάνω πέρα λίγο τις οδηγίες. Έχει ένα σετ καρβουνάκια μέσα, τα οποία τα καρβουνάκια αυτό καλό είναι που είναι γνήσια. Έχουν ήδη τις ραβδόσεις της περιέλιξης μέσα, που πατάνε πάνω στο χαλκό, στους συλλέκτες. Έχει και ένα εργαλειάκι που θα δούμε στη συνέχεια τι είναι. Η μπροστινή του όψη είναι αυτή. Η πίσω όψη είναι αυτή εδώ, η οποία εδώ φέρει και μία ασφάλεια. Αυτή είναι ασφάλεια και μόνο μεταφοράς, και όταν είναι παροπλισμένο το εργαλείο στην άκρη, να είναι κλειστό, γιατί έχει το ελαττήριο που του δίνει την τάση να είναι ψηλά, να είναι έτοιμο προς λειτουργία. Οπότε όταν εμείς δεν το δουλεύουμε, το αποθηκεύουμε καλύτερα, έχοντας την ασφάλεια ασφαλισμένη. Έχει ένα ρεγουλατόρο ο οποίος μας δείχνει το χαμηλότερο σημείο που χρειάζεται να κατέβει, και που δεν πάει παρακάτω εδώ που τα λέμε, δεν χρειάζεται να πάει παρακάτω. Ένα αρκετά χοντρό καλώδιο όπως πάντα. Αυτά είναι τα χούγια που έχει ένα καλό εργαλείο, ένα καλό brand. Όπως και άλλα θα έλεγα. Brand name δεν είναι μόνο η Steiger, έτσι, μην τρελαθούμε. Απλά η Steiger μπαίνει πλέον, ανήκει στην οικογένεια της μεγάλης κατηγορίας εργαλείων. Κατά τη γνώμη μου, και αυτά που λέω παιδιά είναι δικές μου αποκλειστικά γνώμες. Μέσα από την εμπειρία μου βλέπω πολλά εργαλεία καθημερινά. Θα μου άρεσε κάποια στιγμή να το έκανα και επάγγελμα αυτό, δεν ξέρω. Προς το παρόν, είμαστε οι χομπίστες μας, η παρέτσα μας. Λοιπόν, εδώ τώρα, αφού ανοίξω το καλώδιο, είναι καλό να είναι πάντα ανοιχτά τα καλώδια όταν λειτουργούν τέτοια βατ, τέτοιες καταναλώσεις, για να μην γίνει το λεγόμενο μαγνητικό πεδίο. Λοιπόν, και αφού ανοίξουμε την ασφάλεια, τραβήξουμε έξω, το μηχάνημα απελευθερώνεται. Γυρίζοντας το λοιπόν και βλέπετε το καθώς το βλέπουμε στην ανοιχτή του πλέον φάση, βλέπουμε αρκετά στιβαρά σημεία που αυτά, θα έλεγα εγώ, είναι και τα εφαλτήρια όταν κάνεις μία αγορά. Το εργαλείο δεν είναι της φάσης ότι είναι κατασκευασμένο για πολλά brand name, είναι καλουπωμένο πάνω στη Steiger. Αυτό δείχνουν και αυτές οι εταιρείες, όπως είναι και άλλες επώνυμες δυνατές εταιρείες. Έχει το Quick Open, Quick Close, το οποίο τραβάς πίσω το σκανδάλι και ελευθερώνεις τη μέγενή σου, ώστε όταν έχεις μεγάλο εύρος να μην κάνεις να ξεβιδώνεις μία ώρα και να βιδώνεις. Οπότε τι κάνουμε, όταν πας κοντά ένα μέταλλο, απλά το σπρώχνεις και εκεί που είσαι πλέον σωστά, κατεβάζεις τη σκανδάλι και με αυτόν τον τρόπο το σφίγγεις καλά απάνω. Συν της άλλης έχει ένα ντατοράκι μέσα που μας ταξιδεύει σε σωλήνα. Γιατί το έχει ο κατασκευαστής αυτό. Αν θες να πιάσεις σωλήνα πάνω, και επειδή με αυτό τον δίσκο δεν παίζουμε, το βλέπετε ότι ο δίσκος είναι... έχει μια περιουσία ανταλλάξεις, περιουσία. Είναι αρκετά τα χρήματά του. Λοιπόν, εδώ ακριβώς σιρταρώνει μέσα στη μέγενη, το κινητό μέρος της μέγενης, και πλέον μπορείς να πιάσεις, γι' αυτό έχει και αυτό το μεταβλητό. Αν το βλέπει η κάμερά μου, το βλέπει σωστά η κάμερά μου. Ωραία. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει ένα μεταβλητό σημείο, το οποίο εδώ μπορείς να πιάνεις τα εργαλεία σου, να κεντράρεις ανάλογα τη διατομή του σωλήνα και να σφίγγεις πλέον πάνω στο σταθερό σημείο.
Αυτό και μόνο όταν έχεις να κάνεις με σωλήνες, γενικότερα κύλα, ανώμαλα, θα έλεγα, μέταλλα. Μια αρκετά στιβαρή κατασκευή της Μέγενης και της βάσης, θα έλεγα. Εδώ είναι το ομοχλός, ο οποίος μπορείς να γυρίσεις τη γωνία κοπής. Είναι από 0 μέχρι 45 μοίρες ικανότητα, το οποίο μπορεί να πιάσει ένα μέταλλο. Γι' αυτό και μεταβάλλονται και στις πυρονοκορδέλες και σε όλα αυτά τα μηχανήματα, μεταβάλλονται ικανότητα κοπής, το μέγεθος κοπής, όταν κάνεις γωνία 45 μοίρες. Γιατί τρως ουσιαστικά το ωφέλιμο κομμάτι, ενώ ο δίσκος παραμένει κάθετος, όπως και η κορδέλα μας. Εγώ θα το ξαναβάλω πάλι στους 0 μοίρες και θα το σφίξω ξανά στη θέση του. Έχει ένα αρκετά δυνατό ελαττήριο επαναφοράς. Οπότε, τα θέματα ασφαλείας που θα έλεγα, αυτά που μπορούν να σε φέρουν λίγο εκτός νερών και να γίνει ζημιά, είναι ότι ποτέ, αυτό που κάνω εγώ τώρα, ενώ δεν είναι στην πρίζα, είναι ακόμα στα πλαίσια της παρουσίασης, δεν ανοίγουμε ποτέ για κανένα λόγο με τα χέρια μας έτσι αυθαίρετα το τάση προστασίας. Καλό είναι να είναι πάντα κλειστό και ο κατασκευαστής έχει μελετήσει ότι όταν το κατεβάσεις θα ανοίξει μόνο του. Όσο ξεκινάς και κόβεις, συνεχώς ανοίγει, μέχρι που θα φτάσει στο κάτω σημείο. Λοιπόν, δεν έχουμε βάλει την πρίζα, βεβαιωνόμαστε, είμαστε νυμφάλιοι, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό όταν κάνεις μία κοπή με τέτοια εργαλεία. Πάμε λοιπόν να το συνδέσουμε, να κάνουμε μία κοπή και να δούμε πώς θα είναι το αποτέλεσμα. Εδώ δεν βάζουμε ποτέ υγρό κοπής. Η μελέτη αυτού του δίσκου είναι για ξηρά κοπή, όπως είναι και της πυρονοκορδέλας που είχαμε δει τη γιάτο. Δεν χρειάζεται να βάλουμε σε αυτό το εργαλείο ξηρά κοπή. Και στις υγρές κοπές συνήθως είναι και οι στροφές χαμηλές, δεν είναι τόσο ψηλές. Είναι άλλη μελέτη του δίσκου αυτού, άλλη μελέτη σε αυτόν που παίρνει υγρό κοπής. Εδώ έχει μια θερμική προστασία, φαντάζομαι είναι αυτό. Όχι, συγγνώμη, να το δω. Αυτό πρέπει να είναι... Ναι, αυτό εδώ το κουμπάκι είναι το φρένο όταν χρειαστεί να αλλάξεις τον τροχό. Έχει ένα εργαλείο, ένα Allen, που το φέρει εδώ στη λαβή, που αν το βγάλεις, από τη μια μεριά είναι σταυρωτό κατσαβίδι και από την άλλη είναι το αλενάκι για να λύσεις, να αντικαταστήσεις να το δίσκο κοπής. Εδώ πάνω είναι τα χαρακτηριστικά της μηχανής. 22 κιλά, 355 δίσκος, αυτά που είδαμε απ' έξω από το κουτί. Το serial number και η μέρα κατασκευής του και η χρονολογία. Αυτό που μου αρέσει στα εργαλεία τα επώνυμα, όπως είναι η Stager, όπως είναι η Makita, όπως είναι χίλια δύο τέτοια εργαλεία, είναι ότι ξεπερνούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό να το λέμε για τους φίλους που είναι καινούργοι σε αυτό το είδος. Όταν ένα εργαλείο έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτάσσει. Να έχει κάποια εφαλτήρια να μην γίνει ατύχημα. Η Stager μέχρι τώρα, τα εργαλεία που έχω πάρει εγώ τουλάχιστον, ξεπερνούν κατά πολύ αυτές τις απαιτήσεις. Είναι πολύ πιο πάνω από τις απαιτήσεις που έχει η Ευρωπαϊκή μας Ένωση. Αυτό που θέλω να καταλάβουν πολλά παιδιά, γιατί ορισμένοι δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν, είναι ότι δεν υμνώ κανένα εργαλείο, δεν διαφημίζω κανένα εργαλείο, παρουσιάζω ένα εργαλείο. Εύχομαι να είναι και το επόμενο Stager, να είναι Makita, να είναι οτιδήποτε. Και όποιος νομίζει ότι θέλει να παρουσιάσουμε το εργαλείο, θα το κάνω βέβαια, αν και μόνο αξίζει να το κάνω. Σαν εργαλείο είναι σωστό. Τότε μπορούμε να το παρουσιάσουμε και να το δούμε, και ώστε να μεγαλώνει το εύρος επιλογής στους φίλους μας που συνεχώς πληθαίνουν. Θα χαρώ πάρα πολύ να μπορούσαμε να δούμε και άλλα εργαλεία. Αυτά είναι όλα δικά μου, θα τα δείτε σε βίντεο αλλεπάλληλα, όπως την κατασκευή που έχω σε εξέλιξη στα κάγκελα. Και συγγνώμη για την παρένθεση. Πάμε λοιπόν να κάνουμε, να τοποθετήσω ένα μέταλλο, να κάνουμε μια κοπή, να δούμε πώς πραγματοποιείται αυτή. Στη συνέχεια του βίντεο έχω τοποθετήσει ένα σαντζαριστό. Ας το δούμε και μαζί πώς το πιάνουμε, για τα παιδιά που είναι αρκάδι. Τυχαία είναι εδώ, από μια προηγούμενη κοπή. Ένα σαντζαριστό 60-60, τριάρι. Αρκετά δυνατό και το σύνηθες είναι ότι αυτές οι κοπές είναι λίγο περίεργες. Το μασιφάκι είναι πάντα πιο εύκολο. Κρατάς μια σταθερή ροή, ενώ αυτά, όπως μεταβάλλεται ο δίσκος ή η κορδέλα μέσα στο μέταλλο, αλλάζουν και οι δυνάμεις, τα πρεσαρίσματα. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε και οπότε το φέρουμε σε απόλυτη ευθεία, για να είναι κάθετη η κοπή του,
Παίρνουμε τη μέγενη κοντά, κλειδώνουμε το κλίστρο και το σφίγγουμε αρκετά καλά απάνω στην οριζόντια, στο οριζόντιο μάγουλο. Είμαστε έτοιμοι να κόψουμε. Εδώ, και επειδή τώρα είναι μια αφορμή, όταν είναι καινούριο το εργαλείο, όπως είναι αυτό, δεν έχει ξανακόψει, οι δίσκοι αυτοί εδώ είναι τροχισμένοι, όπως και οι κορδέλες, με ένα μηχάνημα ακριβίας. Δεν πάβει όμως να χρειάζεται ένα ψηλό στρώσιμο στην αρχή. Για ορισμένους μπορεί να φανεί περίεργο, να μην το έχουν ξανακούσει. Εγώ θα το έλεγα ότι αφού μπορούμε να το κάνουμε, αφού είναι δικό μας το εργαλείο, καλό είναι να το προσέξουμε στην πρώτη κοπή. Δεν το ζορίζουμε, ώστε τα μικρά γρέζια, αν μπορούσαμε να έχουμε ένα ειδικό φακό, ένα μικροσκόπιο, κάτι, τα μικρά γρέζια αυτή τη στιγμή που είναι από το τρόχισμα του εργαλείου, στο καλυμπράρισμα, καλό είναι να κοπούν όμορφα και ωραία στην αρχή. Άρα, πιάνουμε τη λαβή. Δεν κολλάμε ποτέ το δίσκο απάνω στο μέταλλο και το βάζουμε μπροστά. Ποτέ, παιδιά. Γιατί οι αρχικές στροφές θα παρασύρουν το βίντεο και μπορεί να το σπάσουν. Αφήνουμε ελεύθερο το δίσκο να πάρει τις πλήρες στροφές του και αρχίζουμε και το κατεβάζουμε μέχρι να φτάσει στο μέταλλο. Αν γίνομαι κουραστικός, επειδή είναι στα πλαίσια της παρουσίασης, και το μεράκι μου θα ήθελα να το δώσω στα παιδιά να καταλάβουμε ότι πώς θα παρατείνουμε τη ζωή σε ένα εργαλείο το οποίο είναι λίγο το κόστος, μη επιτρεπτό στην αλλαγή και γι' αυτό να επιμηκύνουμε όσο μπορούμε τη ζωή του. Πάμε να κάνουμε την κοπή μας. Δίνουμε πλήρες στροφές και κατεβάζουμε σιγά σιγά το εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο που πραγματικά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μια άριστη κοπή. Και πάμε να δούμε κατά πόσο είναι η γωνία. Το βλέπουμε ότι είναι στο χιλιοστό. Και από εδώ και από εδώ. Μια άριστη κοπή. Που νομίζω ότι δεν θέλει πολλά σχόλια. Αυτό παρέχουν και οι δίσκοι διαμαντέ. Θα το βγάλω από την πρίζα. Πάντα το βγάζουμε από την πρίζα. Αυτό συμβαίνει σε αυτούς τους δίσκους. Ένας δίσκος τέτοιος μπορεί να σας κάνει και 2.000 κοπές. Αρκεί και μόνο να προσέξουμε. Είδαμε ότι είναι πάρα πολύ γρήγορο στην κοπή του. Οπότε είναι απειροελάχιστη διαφορά το να προσέξεις τον τρόπο που κόβεις από το να κόψεις ακόμα πιο γρήγορα. Θα είναι πολύ λιγότερη διαφορά χρόνου, με μεγαλύτερο ρίσκο να χαλάσει το δίσκο σου. Αυτή είναι η ομορφιά του, της ταχύτητας, θα έλεγα, της καθαρότητας. Ξαναμαζεύουμε το ρεζουμέ. Είναι ότι έχουμε ταχύτητα στην κοπή, ήταν μια αρκετά μεγάλη κοπή. Καθαρότητα στο τι αναπνέουμε, δεν υπάρχει το παραμικρό, δεν έχουμε θερμοκρασίες εδώ, όπως και στην πριονοκορδέλα. Και μας δίνει το εύρος, το ότι να μεγαλώσουμε λίγο την γκάμα κοπής. Εναντί τη μια απλή πυρονοκορδέλα. Οπότε, φιλαράκι, αυτό που κρατάμε στο σημερινό βίντεο είναι ότι είμαι σε ευχάριστη θέση να σας πλέον, αφού σας έχω παρουσιάσει και τους δύο τρόπους που εμένα θα με διέφεραν να έχω στην κατοχή μου. Το ένα είναι η πυρονοκορδέλα και ο δίσκος πλέον με τα βίδια απάνω του. Ο δίσκος με τα βίδια σαφέστατα είναι μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής, είναι η ακρίβεια πολύ μεγάλη, οπότε κρατάμε αυτά τα πλεονεκτήματα. Η διαφορά βέβαια στον δίσκο, αλλά στην αλλαγή του είναι μεγάλη, είναι εργοβόρα. Αν προσέξουμε, μπορεί να έχουμε πάρα πολλές κοπές, γιατί είναι πολλά τα βίδια τα οποία δουλεύουν ξεκούραστα. Δεν είναι 5 και 6 όπως είναι στο ξύλο, ή 10-15, είναι αρκετά πολλά τα βίδια πάνω, σε ένα καλή ποιότητα δίσκος, όπως είναι τη Steiger. Και η πυρονοκορδέλα πάλι έχει και αυτή το χαμηλό κόστος αλλαγής, την γρήγορη και αθόρυβη λειτουργία. Και νομίζω ότι πλέον μπορεί ο καθένας να κάνει την επιλογή του ανάλογα στη δικιά του κατασκευές. Και πάντα, εγώ θα έλεγα, σαν γνώμονα σε μια αγορά, είναι το τι εμείς θέλουμε από ένα εργαλείο. Όταν έχεις άπειρες κοπές, όταν έχεις πάρα πολλές κοπές, όπως εγώ έχω μπλέξει με τα κάγκελα αυτά που φτιάχνω, τότε σαφέστατα ο διαμαντόδισκος είναι πολύ καλύτερος. Όταν θέλουμε κοπές ακριβίας για κατασκευές χειρουργικού τύπου, δηλαδή να κάνεις λίγα πράγματα τα οποία έχουν μεγάλη ακρίβεια, η πυρονοκορδέλα και αυτή είναι η μανούλα. Νομίζω ότι αυτά τα δύο εργαλεία έχουν σημαντικό
λαμβάνουν σημαντικό χώρο στην αποθήκη μας σε θέμα να το κατέχεις και να έχεις τις διάφορες τα πλεονεκτήματα αυτά που προαναφέραμε μαζί. Να είστε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, φίλοι.